Καλημερίζω τον κύριο Κώστα Γεννιδούνια, πρόεδρο των μηχανοδηγών. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι και η σημερινή, θα το συνηθίσουμε και αυτό. Αυτό φοβάμαι, θα γίνει συνήθεια και αυτό. Πείτε μου σας παρακαλώ, μετά από τόσες μέρες, αν έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα για όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου, κύριε πρόεδρε. Το συμπέρασμα είναι προφανές. Έχει γίνει μια λάθος διευθύνση της αλλαγής εκεί στο σημείο και δύο τρένα έχουν κατευθυνθεί στην ίδια γραμμή, το ένα με φορά προς το άλλο και έχει γίνει με τοπική σύγκρουση. Και υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια να τα χρεώσουμε όλα σε έναν άνθρωπο. Ή σε δύο, ή σε τρεις, γιατί ακούω και άλλα τώρα τις τελευταίες δύο μέρες. Να πούμε ότι όλα ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Έλα, οι άνθρωποι φταίνε. Ναι. Αυτό που άκουσα και εσείς πολύ σωστά όπως το λέγατε. Εγώ θα σας το πω πιο προκλητικά. Ήταν όλοι τους ζαμάν φου. Από χθες κυκλοφορεί και ότι είχαν και γλέντι. Εντάξει, όλα αυτά. Μάλιστα. Έτσι συνέβη. Τα γράψαν. Δεν το γνώριζα αυτό. Σας λέω εγώ, ας πάρω την ακραία περίπτωση. Τα γράψαν, τα φορτώσαν στον κόκορα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε και αυτό που λέμε και αυτό οι εξώδικες διαμαρτυρίες του σωματείου μας υπάρχουν και ευτυχώς που υπάρχουν και πολλά άλλα γραπτά, τα οποία σιγά σιγά θα βγαίνουμε στη δημοσιότητα. Εμείς στην οδηγία τα δίνουμε. Είχαμε προειδοποιήσει σαφώς ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ότι πάρτε μέτρα, ότι πρέπει να λειτουργήσουν αυτά τα συστήματα. Γιατί τι κάνουν αυτά τα συστήματα επί της ουσίας? Επενεργούν αν γίνει ένα ανθρώπινο λάθος. Γι' αυτό έχουμε τεχνολογία. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει να ταξιδεύουμε από την, σε μία ώρα σε όλη, να μπορούμε να γυρίσουμε τον κόσμο. Γιατί υπάρχει τεχνολογία. Γιατί πατάμε το ένα κουμπί και βρίσκουμε, όπως το λένε πολύ σωστά κάποιοι συναδελφοί, βρίσκουμε που είναι μια παραγγελία που έχουμε κάνει στον δρόμο. Είναι αδιανόητο λοιπόν αυτό που συνέβαινε στο σιδηρόδρομο. Οι συνδικαλιστές, εμείς οι μηχανοδηγοί, το σωματείο μας, με τρία εξώδικα τον τελευταίο 1,5 χρόνο είχαμε διαμαρτυρηθεί έντονα και είχαμε κάνει και κινητοποιήσεις για αυτά τα προβλήματα, με κανένα άλλο αίτημα πλην αυτό της ασφάλειας της πληροφορίας. Ουδέποτε κανείς μας κάλεσε για να τα συζητήσουμε. Ουδέποτε αντίθετα, εμείς προκαλέσαμε δημόσιο διάλογο, στον οποίο ο εργοδότης μας μας είπε ότι γίνονται προσπάθειες για να λειτουργήσουν τα συστήματα. Για εσάς ο εργοδότης σας είναι η Ιταλία, έτσι? Ακριβώς. Εμείς πλέον, ναι. Μάλιστα. Εκεί στο δημόσιο διάλογο προκαλέσαμε στον ΟΜΕΔ και μας είπαν ότι μας έχουν δώσει διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν. Δηλαδή, έτσι μαθαίναμε. Στέλναμε τα εξώδικα παντού και μόνο στο δημόσιο διάλογο καταφέρναμε να πάρουμε εξάμηνη, παιδιά, 6 μήνες υπομονή, 6 μήνες υπομονή. Έτσι πηγαίναμε. Από παράταση σε παράταση. Αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα. Έπρεπε να λειτουργούν. Υπήρχαν εγκατεστημένα, λειτουργούσαν μέχρι το 2010-2011. Τότε ο ΣΕ, στο όνομα της εξυγίανσης, εξυγιάνθηκε ο ΣΕ. Εξυγιάνθηκε, ξέρετε, αυτά ακούγονται, τις μεταρρυθμίσεις, εξυγίανση, οικονομική κρίση, την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Αποψηλώθηκε από προσωπικό. Λοιπόν, μείνανε ελάχιστοι στον κλάδο για τη συντήρηση. Τι έγινε μετά? Αρχίζουν να γίνονται κυλελασίες. Ο Χαλκός, η περίφημη υπόθεση. Μπράβο. Μάλιστα. Μήνυση το σωματείο των μηχανοδηγών. Μισό λεπτό, κύριε πρόεδρε, να το πείτε, αυτό έχει σημασία. Εξυγιάναμε τον ΟΣΕ, μειώνοντας το προσωπικό, αφήνοντας αφύλακτο όλο το δίκτυο των γραμμών, ξυλώναν, διαγουμίζανε, αλλά εξυγιάναμε τον ΟΣΕ όμως. Το όνομα της μεταρρύθμισης. Μάλιστα. Ήταν μεταρρύθμιση αυτή. Ήταν εξυγίανση και ήταν μεταρρύθμιση. Και ξυλώσαν ένα δίκτυο ηλεκτροκίνησης 400 χιλιόμετρων. Τότε, το 2011-2012, στην Κρήτη ο συνδρόμος πάνε κάτι ξένο, γιατί έχουμε διαβάζουμε εκεί μηχανολογική τα αιτήματα για να γίνει το Ηράκλειο αεροδρόμιο, ο σιδηρόδρομος, ναι, και ναι. Αυτό το αίτημα δυνατά τη τοπική κοινωνία, γιατί η Κρήτη είναι ένα νησί τεράστιο, έτσι. Τεράστια επιβατηριστική κίνηση να έχει η Κρήτη σιδηρόδρομο. Λοιπόν, αποξηλώνονται όλα αυτά τα συστήματα, γίνονται να πούμε ό,τι γίνεται. Ολοκληρώνεται το 2018, ναι. Η διπλή γραμμή ηλεκτροκίνητη Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ξανά από την αρχή δηλαδή. Ξανά τη φτιάξαμε. Αυτό το έργο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2004. Μάλιστα. Ολοκληρώνεται λοιπόν το 2018. Τον Φεβρουάριο του 2019 ξεκινάει η εμπορική χρήση. Αρχίζουμε εμείς εκεί τότε, γιατί οι χρόνια μειώνονται, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε πλέον καινούργια γραμμή, καινούργια υποδομή, σε ένα έργο που λύνουν σε δεκαετίες. Μειώνει τη χρήση και εμείς βάζουμε πάλι το ζήτημα. Των συστημάτων ασφαλείας. Μας λένε, παιδιά, τέλος του 20, αυτό έγινε περίπου το καλοκαίρι του 19. Ναι. Τέλος του 20 ήταν έτοιμα. Δεν θυμάμαι Σεπτέμβριο, ήταν 19. Τέλος του 20 ήταν έτοιμα. Έρχεται ο κορονοϊός, περνάει το 20, πάμε τέλος του 20, που κάπως έχει αρχίσει να επιστρέφει, όχι η κανονικότητα, να μπαίνουμε σε ένα αριθμό να αντιμετωπίζουμε τον κορονοϊό. Λέμε, παιδιά, τι γίνεται εδώ, γιατί έχει αρχίσει και το τρένο, ξέρετε,
να αποτελεί μέσο μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουμε και την ενεργειακή κρίση μετά που στρέφει τον κόσμο προς τα μέσα αυτά. Σωστά. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, παιδιά, μας λένε σε 6 μήνες. Περνάνε 6 μήνες, τι γίνεται, παιδιά, σε άλλους 6 μήνες. Νέο εξωτερικό το Σεπτέμβριο του 2021. Τι μας λένε τότε, σε 6 μήνες. Μεσολαβεί τώρα, σε 6 μήνες ήταν έτοιμο. Πάμε Φλεβάρι του 2022. Τι γίνεται, παιδιά, τίποτα, σε 6 μήνες. Νέο εξώδικο τον Οκτώβριο του 2022. Παιδιά, έχουμε και 3 δυστυχήματα. Τα πράγματα χειροτερεύουν. Κάντε κάτι. Και μας απαντάνε εγγράφως ότι εξυπηρετούμε και σκοπιμότητες όταν τα καταθέτουμε τα εξώδικα αυτά. Τι σκοπιμότητες. Μάλιστα. Αυτό μας απαντήσανε. Μάλιστα, μάλιστα. Να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε, γιατί με ρωτάνε πολύ. Ναι, τα δίνατε όλα στη δημοσιότητα. Δεν παίζαν όμως. Γιατί χαλάγαν εικόνα. Όλα τα δίνατε στη δημοσιότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλοί συναδελφοί σας μας το έχουν πει και μας έχουν πει, παιδιά, εντάξει, δεν τα παίζαμε. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω. Να το πείτε, δεν τα παίζαμε. Γιατί αυτή ήταν η εντολή. Δεν τα παίζετε. Δεν ενδιαφέρουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει εντολή. Εγώ ξέρω ότι. Καλά, ξέρω εγώ. Θα σας το πω εγώ. Έβγαζε δελτία τύπου, έστελνε τα εξώδικα. Γι' αυτό και έχουν κυκλοφορήσει και πολλά, ας πούμε. Έστελνε τα εξώδικα. Εγώ δηλαδή αναγκάζομαι τώρα στα social media να τα βγάζω για να τα δείχνω και στον κόσμο. Το ξέρω, το ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, και μας απαντάνε, προσέξτε, γραπτός, ότι εξυπηρετείτε σκοπιμότητα που τα λέτε όλα αυτά και ότι λέτε ψέματα. Αυτό μας απαντήσανε, γραπτός. Έτσι. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε. Μας έχει μείνει στο. Μας έχει μείνει, θα το πω λέγα, δεν μπορώ. Δηλαδή, το γαμό του. Δεν τα λέγαμε. Και έχουμε τους ανθρώπους μας. Έχουμε. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, είμαστε όλοι. Κύριε Πρόεδρε, θα επιστρέψω σε αυτό γιατί είναι το μείζον. Θέλω σας παρακαλώ πολύ, όσο ψυχραιμία μπορεί να έχετε, γιατί καταλαβαίνω έχουν σπάσει και τα νεύρα από ένα σημείο και ύστερα. Θέλω να μαζίσετε μερικές πρακτικές απορίες. Είπαμε ότι το ανθρώπινο λάθος, εγώ θα έλεγα και σκοπιμότητα. Κάποιος μπορεί να τρελάθηκε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι. Αυτό μισό λεπτό γιατί με ρωτήσαν και γι' αυτό. Λοιπόν, οι μηχανοδηγοί. Ναι. Κάθε χρόνο περνάμε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα, ψυχοτεχνικά κέντρα. Mm-hmm. Όχι επειδή το θέλει η Ελλάδα, επειδή είναι ευρωπαϊκή και η οδηγία και το επιβάλλουμε εμείς. Μάλιστα. Έτσι, οπότε εδώ είναι πολύ δύσκολο να τρελαθεί κάποιος. Γιατί μου το είπαν και το πρωί, αφήκουλε, παιδιά, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, εγώ το λέω διαφορετικά. Ναι, κατάλαβα. Εγώ το λέω διαφορετικά. Έχει και μία μέρα να μην περάσουμε αυτά τα ψυχοτεχνικά από τις ημερομηνίες που τελειώνει η άδεια μας, που ανανεώνεται. Βγαίνουμε εκτός από την παραγωγή, έτσι. Να σας δείξω πόσο υψηλό είναι το επίπεδο της ασφάλειας. Το γνωρίζω, κύριε Πρόεδρε, αφήστε, το γνωρίζω πολύ καλά. Από πολλούς γνωστούς και δικούς σας γνωστούς το γνωρίζω. Γιατί το τρένο είναι για μας τουλάχιστον, έχει μια άλλη ομορφιά. Είχε, τώρα είναι τραγωδία. Ακούστε εδώ, γιατί η εταιρεία στην οποία εργάζεστε δεν έχει ευθύνες, πώς εκπαίδευε το προσωπικό. Δικές σας καταγγελίες είναι. Τι έγινε εκεί λοιπόν, η εταιρεία έχει μια εσωτερική διαδικασία. Η οποία έχει αναθέσει την εκπαίδευση σε ένα τμήμα πιστοποιημένων συναδέλφων μας, το οποίο το καλοκαίρι του 2021, αν θυμάμαι καλά, ή πέρσι ήταν, το παίρνουν σε ένα βράδυ και το δίνουν σε κάποιον άλλον. Τι γίνεται εκεί, επειδή δεν γνωρίζουν την νομοθεσία, έτσι, την κείμενη, δεν είναι εξειδικευμένο προσωπικό αυτό το οποίο έρθει. Μπορεί να έχει και το καλύτερο βιογραφικό, αλλά ξέρετε, για να, το καλύτερο βιογραφικό να έχει, αν δεν ξέρει τη δουλειά να τη μάθει, θα κάνει λάθη στην αρχή. Τι γίνεται, δεν ακούνε πάλι εμάς, που τους λέμε παιδιά να το συζητήσουμε, δεν βλέπουμε ότι κάποια κενά υπάρχουν. Με αποτέλεσμα η εκπαίδευση να καθυστερεί. Και αναγκαζόμαστε εμείς εκείνη την περίοδο και τους στέλνουμε και λέμε επιστρέψτε πίσω την εκπαίδευση σε αυτούς που την είχατε πάρει. Γιατί αντί να ολοκληρωθεί στο διάστημα το οποίο ήταν ορισμένο από τον νόμο, καθυστερήσαμε 4 μήνες. Με αποτέλεσμα αυτοί οι μηχανοδηγοί να λείπουν από την παραγωγή και να έχουμε υπερεργασία. Δεν θέλαμε εμείς να δουλεύουμε περιοριακά, δεν θέλαμε να δουλεύουμε σε αναπαύσεις. Αυτό τους είπαμε, παιδιά. Επαναφέρατε αυτούς που βγάλατε τέλος πάντων από την διαδικασία αυτή και το κάνανε. Αφού τους το υποδείξατε όμως. Έτσι. Για να τα λέμε. Αυτοί τουλάχιστον μας ακούσαν. Όχι ότι τους παρασπίζομαι, αλλά το κάνανε. Να πούμε ότι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πείτε και μερικά πρακτικά που είναι απορίες του κόσμου. Και ιδίως εδώ στην Κρήτη που, καλά το είπατε, έχει έναν αιώνα και κάτι να εξοικειωθεί με το τρένο. Θέλω να μου πείτε το εξής. Άντε και ο σταθμάρχης ή οι σταθμάρχες. Γιατί είναι και ο σταθμάρχης από τους νέους πόρους, δεν είναι μόνο ο σταθμάρχης από τη Λάρισα. Δεν έχουν αντιληφθεί και το αντιλαμβάνονται εκ των υστέρων. Υπάρχει τρόπος να ειδοποιηθούν οι συνάδελφοί σας που κι αυτοί πέθαναν οδηγώντας τις μηχανές? Υπήρχε τρόπος. Αν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, ναι, θα έβλεπε ότι τα δύο τρένα κατευθύνονται το ένα πάνω στο άλλο. Αν λειτουργούσαν τα φωτοσύματα, ναι, που είναι προϋπόθεση της τηλεδιοίκησης. Ο μηχανοδηγός θα είχε μια ένδειξη κατά την πορεία του στην αρχή κίτρινο, όπως λέμε, στον δρόμο, το οποίο θα τον προειδοποιούσε ότι το επόμενο φανάρι είναι κόκκινο. Mm-hmm.
Και εκεί ο μηχανοδηγός λοιπόν θα ξεκινούσε τη διαδικασία να σταματήσει, θα σταματούσε αυτό το κόκκινο που θα έβρισκε μπροστά του, ακόμα και σε αυτή τη γραμμή τη μία. Και αντίστοιχο, άλλος ο συνάδελφος, ο οποίος κατέβαινε από τη Λάρισα, θα σταματούσε στο κόκκινο που θα έβρισκε, θα διάβαζε το σύστημα ότι έρχεται από την άλλη πλευρά από τη Θεσσαλονίκη, προς Θεσσαλονίκη ένα τρένο, και τα τρένα θα σταματούσαν σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρο το ένα από το άλλο. Μάλιστα. Αυτά δεν υπήρχαν. Άρα γι' αυτό και ήταν όλα κόκκινα. Μας κάνει εντύπωση. Δεν λειτουργούσαν στην ουσία. Σωστά. Ναι, ακριβώς. Και του λέει στο ηχητικό που έχει βγει, ναι, με κόκκινο, περάστε, παίρνω το κόκκινο με νούμερο 47, όπως έχει βγει. Μάλιστα. Σε αυτή την επικοινωνία που είναι αποσπασματική, πρέπει να πω. Ένα απόσπασμα έχουμε δει. Δεν έχουμε δει το ακριβώς, όλο. Ακριβώς. Και εμείς τοποθετούμαστε με βάση αυτό που έχουμε ακούσει. Μάλιστα. Σας πάει καλά η συνομιλία του συναδέλφου σας? Προσέξτε, σας ρωτώ, με τον Σταθμάρχη, γιατί βρέθηκε πρώην Σταθμάρχης να πει ότι κανονικά έπρεπε να πει ο Σταθμάρχης στον συνάδελφό σας από ράγες καθόδου και να απαντήσει ή να απαντήσει ο ίδιος ο μηχανοδηγός, μα με βάζεις στην κάθοδο. Το μα με βάζεις δεν προβλέπεται να το πει αυτό, γιατί ναι, εφόσον το βάζεις στην κάθοδο. Να κάνει αναγγελία ότι είναι σε γραμμή καθόδου. Ναι, έπρεπε ο Σταθμάρχης να του πει ότι βγαίνει σε μονή γραμμή καθόδου. Αυτό δεν ακούγεται στο ηχητικό. Αλλά επειδή δεν έχουμε όλο το ηχητικό, μάλιστα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ εγώ. Σωστά, αυτό, σωστά. Οφείλει, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα μου τα πείτε. Εδώ θα τα πείτε όπως πρέπει. Δεν πρόκειται να λογοκρίνω τίποτα, πιστέψτε με. Ακούστε μου όμως. Οφείλε ο μηχανοδηγός να πει ότι, να κάνει φωνητική αναγγελία ότι είναι σε γραμμή καθόδου ή μόνο ο Σταθμάρχης? Δεν είναι υποχρέωση ή τι, όχι. Γιατί εκεί λοιπόν, μάλιστα, ο μηχανοδηγός έρχεται από μία μονή γραμμή καθόδου. Το τρένο ερχόταν ήδη από μία μονή γραμμή καθόδου, για να καταλάβετε. Μπαίνει στο σταθμό της Λάρισας και συνεχίζει από μονή καθόδου πάλι. Μάλιστα. Συνεχίζει από τη γραμμή καθόδου. Μάλιστα. Προφανώς ο συνάδελφος εκείνη τη στιγμή είχε στο μυαλό του ότι πάμε στην γραμμή καθόδου, συνεχίζουμε από εκεί που ήρθαμε, να το πω απλά. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό. Και ακούμε, σας λέω, και πάλι το αποσπασματικό σωστά, κομμάτι. Σωστά, σωστά. Το είπα εγώ πρώτος. Μη στεναχωριέστε. Γιατί είδα. Νομίζω και ο πλέον καταλαβαίνει. Είδα κάνουν αναλύσεις επί αποσπασμάτων. Πείτε μου, αυτό λοιπόν το σύστημα ασφαλείας ουσιαστικά δεν υπάρχει. Άλλος τρόπος, από τη στιγμή που όλα σας άκουσα από την πρώτη μέρα που το είπατε, όλα είναι στο manual, χειροκίνητα. Άλλος τρόπος λοιπόν, ρε παιδί μου, κατάλαβα την τελευταία στιγμή ότι έχω κάνει μπαρούφα. Να ειδοποιήσω το μηχανοδηγό, υπάρχει? Αν λειτουργούσε τηλεδιοίκηση, δεν το βλέπε, θα μας φώναζε. Χωρίς τηλεδιοίκηση. Δεν μπορεί, όχι. Αυτά τα ασύρματα που λένε οι ασύρματοι λειτουργούν? Οι ασύρματοι, απλά μιλάμε στον ασύρματο, όπως ακούσατε τη συνομιλία μας. Μάλιστα, θα μπορούσε να του μιλήσει. Αν το έβλεπε, ναι, θα μπορούσε να φωνάξει, παιδιά, σταματήστε. Μάλιστα. Ή θα μπορούσε να τον πάρει κινητό, πιάνουν τα κινητά. Σε εκείνο το σημείο, πιάνουν, θα μπορούσε, ναι. Ακόμα και αυτό, ναι, θα μπορούσε να το πει, αν είχε το κινητό εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαστε, γιατί με ρωτάει κάποιο, είσαστε φίλοι, λέει, και μιλάτε στον Νίκο. Λέω, δεν είμαστε φίλοι. Απλά εξοικείωση τη καθημερινότητα, και επειδή αυτή τη διαδικασία η μηχανοδηγοί, γιατί δεν λειτουργούν τα συστήματα. Την κάνουμε 20 φορές την ημέρα, μάλιστα, στο 8ωρο μας. Μάλιστα. Μιλάμε με τους ανθρώπους επαγγελματικά, όχι φιλικά, δεν είναι φίλοι μας. Σωστό, είναι σωστό. Σωστό, προσθέω, μα αλίμονο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτά τα ίδια δεν ισχύουν και για το Σταθμάρχη στους νέους σπόρους? Δηλαδή, γιατί από χθες και παίζει, ακούστε, παίζει από χθες, εγώ καταλαβαίνω που πάει η δουλειά, να φορτωθεί μόνο στους ανθρώπους. Παίζει από χθες, μα ο Σταθμάρχης των νέων πόρων ενημέρωσε το Σταθμάρχη της Λάρισας ότι είχε 17 λεπτά. Που ήταν σε κάθοδο η εμπορική. Αν είχε, δεν του είπε ο άλλος ότι μα την κάθοδο έχω? Θέλω να πω ότι εδώ αρχίζει και λειτουργεί μια ιστορία ότι είναι μεταξύ ανθρώπων. Που είναι και μεταξύ ανθρώπων τα λάθη. Καταλάβατε. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει και η τεχνολογία. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι αν πάτε ένα έμφραγμα, το να αποδουλεύει κάποιο, έτσι. Στους μηχανοδηγούς, για παράδειγμα, υπάρχει συσκευή η οποία λειτουργεί, γιατί αλλιώς δεν ξεκινάμε. Έτσι. Υπάρχει συσκευή η οποία λειτουργεί πάνω στο τρένο. Και η οποία, αν πάθει κάτι ο μηχανοδηγός, άμεσα πεβίζει το τρένο, σταματάει. Αν αισθανθούμε άσχημα, δεν ανταποκριθούμε. Είναι κάθε 10 δευτερόλεπτα, κάθε 5 με 6 δευτερόλεπτα έως 10, ένας σχετικός βόμβος που ακούγεται μέσα στην καμπίνα μηχανοδηγού, η οποία εμείς πρέπει να κάνουμε μια κίνηση για να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε, να το πω ζωντανοί, ότι είμαστε καλά. Αυτό. Πείτε μου. Είναι αυτό η τεχνολογία που σας λέω. Αυτό είναι. Ναι, έχετε δίκιο. Πείτε μου, επειδή. Ξέρω ότι οδηγάτε αυτά τα τρένα και εσείς δεν είστε. Κάθε μέρα. Μάλιστα. Κάθε μέρα. Τι είναι η καθημερινότητά σας στην πραγματικότητα, δηλαδή, και όχι αυτό το ωραιοποιημένο που μας εμφάνιζαν? Γιατί εσείς παίζατε και μέσω ημών, με ήττα, έπαιζε και τη ζωή του τελικά, από ό,τι κατάλαβα, κοροναγράμματα το επιβατικό κοινό. Τι ήταν αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα? Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα το αν έπαιζε κοροναγράμματα, εγώ δεν συμφωνώ εκεί, γιατί εγώ δεν μπαίνω σε ένα τρένο αν θεωρώ ότι. Σαν επαγγελματία σας μιλάω, ότι παίζω τη ζωή μου κοροναγράμματα. Υπάρχουν κανονιστικές διαδικασίες, οι οποίες
Μα δεν την παίζατε όταν δεν είχατε συστήματα ασφαλείας. Το καλύτερο σταθμάρχη, το καλύτερο δίδυμο κανονικά σταθμαρχών να είχατε, πάλι θα την παίζατε κοροναγράμματα. Διότι αν κάναν λάθος και οι δύο, δεν θα υπήρχε. Καταλαβαίνω. Επειδή όμως εδώ είναι τα πράγματα έτσι κανονιστικά και ο επαγγελματισμός των συναδέλφων είναι όσο πιο πολύ η εκπαίδευση, όσο πιο πολύ αυστηρή γίνεται. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω και δύο παιδιά, δηλαδή δεν θα ανέβαινα σε ένα τρένο αν ήξερα ότι παίζει τη ζωή μου κοροναγράμματα. Να όμως που ανεβαίνατε. Γιατί... Και θα ανεβαίνω. Γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή μετά από ένα δυστύχημα στους αυτοκινητοδρόμους δεν σταμάτησαμε να χρησιμοποιούμε τα τρένα. Θα σας ρωτήσω για αυτό. Θα σας ρωτήσω για τους αυτοκινητοδρόμους. Μην βιάζεστε. Θέλω να. Εγώ θέλω να είμαι. Εδώ θα διαφωνήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, με καλή διάθεση σας το λέω. Ναι. Για μένα, αν δεν μπουν τα συστήματα αυτά, κανονικά δεν πρέπει να λειτουργήσουν τα τρένα όσο σας φανεί βαρύ και να βρει τρόπο το δημόσιο και ο ιδιώτης να σας πληρώνει. Να κάθεστε και να σας πληρώνει, μόνο έτσι θα πονέσει. Να κάθεστε και να σας πληρώνει μέχρι να τα βάλει τα συστήματα ασφαλείας. Δεν γίνεται αλλιώς. Κοιτάξτε, εδώ ερχόμαστε. Και το λέω με πλήρη επίγνωση. Να σας πληρώνει, να πονάει η τσέπη του και να κάθεστε. Θα διαφωνήσω μαζί σας στην εξής λογική, ότι μπαίνουμε σε μια σκέψη η οποία σε κάθε τι που θα συμβαίνει στο δημόσιο βίο και επηρεάζει την κοινωνία, μεταφορές δηλαδή, καράβια, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, αν οτιδήποτε συμβεί, γιατί ας πούμε όλα αυτά ελέγχονται από ανθρώπους, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αν ένα ταλίκα είναι φορτωμένη καλά, όπως γίνει στα Τέμπη, θυμάστε τότε. Ναι, βεβαίως. Από άνθρωπο. Αν ένα καράβι είναι καλό, ελέγχεται από άνθρωπο. Θυμάστε, είχαμε και το ναυάγιο πριν 20 χρόνια. Mm-hmm. Αν ένα αεροπλάνο πετάει, ελέγχεται από άνθρωπο. Αν μπούμε λοιπόν στη διαδικασία ότι ό,τι ελέγχεται από άνθρωπο πρέπει να σταματήσει να κινείται μετά από ένα ατύχημα, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Όχι, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπω στη διαδικασία όμως ότι όλα αυτά που περιγράφεται έχουν μερικά συστήματα ελέγχου και ασφαλείας. Π.χ. τα αεροπλάνα. Εδώ και λοιπόν τα τρένα σε όλη την Ευρώπη. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είστε πιο έμπειρος. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν έχει. Ακούστε με λίγο. Στο Μόναχο που φεύγουν 100 ταυτόχρονα, δεν έχει 100 σταθμάρχες τον καθένα αέρα από ένα τρένο. Όχι. Έτσι. Έχει λοιπόν, τι έχει γίνει και τι θα μπορέσει να γίνει ακόμα παραπάνω. Να ενισχυθούν οι σταθμάρχες, είναι το ένα αυτό. Ναι. Έχουμε ήδη μειωμένες ταχύτητες, ας πούμε στον προαστιακό Αθήνας, όπου είναι ένας ο μηχανοδηγός. Έχουμε ήδη μειωμένες ταχύτητες στα 120 χιλιόμετρα. Άρα εκεί η αποφυγή ενός ατυχήματος είναι πολύ δύσκολη. Ακόμα και αν κάνει λάθος κάποιος, είναι μειωμένη η ταχύτητα του σειρμού. Καταλάβετε, μπορούμε να το δούμε και αυτό. Έχουμε δύο μηχανοδηγούς όπου είναι on board. Μπορούμε και να κάνουμε και άλλες διαδικασίες, να βρούμε και απ' έξω τι γινόταν, γιατί απ' έξω τα τρένα κυκλοφορούσαν πριν την τεχνολογία αυτή με κάποιες άλλες κανονιστικές διαδικασίες. Δεν το είχαμε αυτό από το 70 το σύστημα. Mm-hmm. Έτσι, υπήρχαν συστήματα τα οποία διασφάλιζαν όσο κυκλοφορούσαν τα τρένα και στην Ευρώπη ότι αυτή υπάρχει κανονιστικά δικλείδες. Κύριε Γιαννιδούνια, λοιπόν, ξέρω αγαπάτε, δεν είναι απλά έργο για σας, είναι η ζωή σας στο τρένο. Το ξέρω. Οι εργαζόμενοι στο τρένο είναι άλλο μεράκι. Όμως ακούστε, εγώ και δεν απευθύνεται σε εσάς αυτό. Πιστεύω ειλικρινά, σας το λέω με όλη μου την ψυχή, ότι ο μόνος τρόπος να καταλάβει και η εταιρεία και ο ΣΕ και να τους πονάει και να ματώνει και να είναι και απέτηση του λαού είναι να κάθεστε όπως τα ακούτε, να πληρώνεστε και με μπόνους μέχρι να το φτιάξουν. Μόνο τότε θα καταλάβουν, διότι δεν πρόκειται να καταλάβουν ό,τι και να κάνετε εσείς. Θα περάσει μια εβδομάδα και θα σας πούνε πάλι βάλτε κάτω το κεφάλι, βάλτε πλάτη, είναι μια δύσκολη στιγμή. Τα ξέρετε αυτά πώς λειτουργούν. Θα τη βάλετε την πλάτη μέχρι το επόμενο δυστύχημα. Καταλάβατε. Δεν αντιδικώ μαζί σας. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Έχουμε μια άποψη την οποία συζητάμε. Δεν είναι κακό αυτό. Δημοκρατία έχουμε. Προς Θεού να πούμε. Το ακούω αυτό που λέτε. Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Εγώ είπα την άποψή μου. Εμείς ως εργαζόμενοι θα κάνουμε τα πάντα για να αυστηροποιηθεί περαιτέρω το πλαίσιο. Αυτό μπορώ να δεσμευτώ απέναντί σας. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα μειώσουμε τις ταχύτητες, ότι θα κάνουμε οτιδήποτε τέλος πάντων είναι δυνατό. Γιατί εγκατέλειψαν το σιδηρόδρομο, γιατί οι πάροχοι από δίπλα κονομάνε από τα διόδια και πολλοί από τους παρόχους είναι και στα συστήματα αυτά που δεν λειτουργήσαν, γιατί ο ένας αντιμάχεται τον άλλον, της τηλεματικής εννοώ, για να ανεβαίνει. Κοιτάξτε, και το κόστος. Όταν έχετε ένα τρένο το οποίο από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη θα κάνει 3 ώρες ή 3,5 ώρες, καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για το οδικό λόμπι, εγώ το χαρακτηρίζω έτσι. Θα παίρνει ο άνθρωπος, ο επιβάτης, το αυτοκίνητο, το τρένο και θα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 30 λεπτά, κέντρο με κέντρο. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, εκεί στο Ηράκλειο, αν συνδεθεί το αεροδρόμιο και έχει μια ταχύτητα υψηλή, θα μπαίνει στο τρένο επιβάτης που ο επιβάτης που έρχεται από την Ευρώπη,
το πρώτο πράγμα που ψάχνει. Τρένο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλη η Ευρώπη έχει τρένα, μόνο η Ελλάδα δεν έχει. Είναι συνέπεια μεταμφυλιακή αυτή. Αν γίνει και εκεί και συνδεθεί το νέο αεροδρόμιο εκεί που έχει περιοχή με τρένο, όπου βάζει το πρώτο που κάνει που κατεβαίνει τουρίστα, πού είναι το τρένο, παιδιά. Αν δείτε εδώ δηλαδή στο Βενιζέλο τι γίνεται κάθε καλοκαίρι, ουρέ. Και υπάρχουν απέξω και λεωφορεία, υπάρχουν και ταξί, ουρέ. Υπάρχουν λοιπόν τα μέσα τα οποία ανταγωνίζονται στο σιδηρόδρομο, είναι υψηλά τα συμφέροντα. Έτσι, το γνωρίζουμε εμεί οι σιδηροδρομικοί και το λέμε. Δεν είναι κάτι το οποίο κρύβουμε, είναι και αεροπορικέ εταιρείε, είναι ένα μπλοκ το οποίο αντιμάχεται την ανάπτυξη του μέσου στην χώρα χρόνια τώρα, όχι μόνο. Κύριε Γενιδούνια, αυτή η περίφημη, όπως το είπατε ωραία, ο εξυγχρονισμός, το ένα τάλο, οι ιδιωτικοποίησεις, τα σπασίματα κτλ. Επειδή υπάρχουν και αλλαγούν και στη Βρετανία, όπου μερικώς επανακρατικοποιήθηκαν μετά που σκάγανε το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Προσέξτε, αυτοί πήγαν να κάνουν τότε αυτό που πάνε να κάνουμε και εμείς τώρα. Δηλαδή, πήγαμε να κάνουμε τώρα και μας στέλνουν και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια να ιδιωτικοποιήσουμε και τη συντήρηση της υποδομής. Και αυτό η Βρετανία επανακρατικοποιεί. Εμείς στην Ελλάδα. Το 2023 πάμε να το κάνουμε. Αυτό πήγαινε να ψηφίσουμε. Θα κάνουμε ΣΔΙΤ στη συντήρηση της υποδομής. Αντί να πάρουμε κόσμο στο δημόσιο φορέα να συντηρεί την υποδομή και να τα δώσουμε σε εργολαβίες. Οι εργαζόμενοι σε αυτά να είναι με συμβάσεις οποίες είναι ιδιαίτερα επαρχείς και αμοιβές είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Και υπερεργασία. Και υπερεργασία, έτσι. Και υπερεργασία. Έτσι, λοιπόν. Οπότε. Αυτό είναι όλο το. Και οι Βρετανοί το κατάλαβαν, αφού όμως έγιναν τρομερά δυστυχήματα στη Βρετανία και είπαν ότι τη συντήρηση της υποδομής την επιστρέφουμε στο δημόσιο. Λέει εδώ. Εμείς πάμε να τη δώσουμε στον ιδιώτη πάντως, να ξέρετε. Ναι, ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Εδώ δεν έχουμε τρένο, αλλά τα λέμε αυτά. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει, σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο Πρόεδρο, ο οποίος έχει ένα εξαιρετικό ειρμολί. Αλήθεια θα έμπαινε στο πιλωτήριο ενός αεροσκάφους αν ήξερε ότι θα πιλωτάρει τυφλά ή δεν θα έχει επικοινωνία ή συστήματα ασφαλείας από την ώρα της απογείωσης? Κοιτάξτε, τα αεροπλάνα δεν είχαν τα συστήματα τα σημερινά που πριν 20 χρόνια. Υπήρχαν πιλότοι, υπήρχαν τρεις. Ναι, αλλά δεν είμαστε πριν 20 χρόνια και γι' αυτό παλεύετε εσείς. Ναι. Ότι εμπιστευόμασταν και τους κανονισμούς που υπήρχαν, τα αεροπλοεία, όλα αυτά. Αν αυτό θέλουμε να το καταργήσουμε ως λογική, η απάντηση είναι αν ένας άνθρωπος τσεκάρει αυτό το αεροπλάνο, τον εμπιστευόμαστε ότι το έχει τσεκάρει. Αν ένας εργαζόμενος, ο οποίος ο εργοδότης από πάνω τον πιέζει, βάλει την υπογραφή γιατί πρέπει να φύγει. Τον εμπιστευόμαστε, να πάμε σε αυτή τη λογική. Εγώ δεν πάω σε αυτή τη λογική. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, επειδή ξέρω, σας έχω παρακολουθήσει όχι τώρα, καιρό, και λέτε μερικά πράγματα με το όνομά τους. Έπαιξε ρόλο όλα αυτά τα χρόνια της απαξίωσης και ο κακός εννοούμενος συνδικαλισμός? Δηλαδή, να αποφεύγονται πειθαρχικές ποινές γιατί εμένα με κάλυπτε ο Γενιδούνιας και ήμουν δικός του και με κάλυπτε είτε σε μηχανοδηγούς, είτε σε σταθμάρχες, είτε σε άλλες ειδικότητες? Παίξαν ρόλο και αυτά, πιστεύετε? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα απολογηθώ για την κατάσταση των συνδικάτων στην Ελλάδα. Έχω την άποψή μου. Έχουμε την ευθύνη μας συνδικαλιστές. Πρέπει να γίνει αυτοκριτική. Mm-hmm. Ενδεικτικό θα πω μόνο είναι ότι δεν χρειάζεται αυτοκριτική, μάλλον. Όταν τώρα την άλλη εβδομάδα, εγώ για πρώτη φορά στη συνδικαλιστική μου καριέρα, να το πω έτσι, στα 10 χρόνια που είμαι συνδικαλιστής, θα συμμετέχω στην συνέδριο της ΓΕΣΕ. Η Ελλάδα έχει 5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Πόσοι είναι, τόσοι είναι. Mm-hmm. Οι ΓΕΣΕ εκπροσωπεί ή συνδικαλίζονται, να το πούμε, 300.000 μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα ατομικό πρόβλημα στο συνδικαλισμό. Μάλιστα. Και οι εργαζόμενοι, αν δεν εμπιστεύονταν τα συνδικάτα ή αν δεν τα εμπιστεύονται, γιατί εγώ τους καλώ και μέσα από την εκπομπή σας να οργανωθούν, υπάρχουν υγιείς δυνάμεις του συνδικαλισμού που αγωνίζονται. Έτσι, λοιπόν, και πρέπει να οργανωθούν, να συσπηρωθούν, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Χωρίς συνδικάτα δεν υπάρχει διεκδίκηση, δεν υπάρχει δικαίωμα. Χάνονται όλα. Και εμείς οφείλουμε συνδικαλιστές να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Εγώ είμαι πρώτος που το λέω. Κύριε Γενιδούνια, επειδή είστε από τους οι αμεσότεροι συνεργάτες με σταθμάρχες και κλειδούχους. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν φαντάζομαι ότι λέω κάτι τρελό. Είστε κάθε μέρα στην κατατριβή μαζί τους. Σοβαρά τώρα. Το μείζον θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος εξάμηνης εκπαίδευσης, καλής πιστοποίησης, άπειρος όμως πήγε σε κομβική θέση, πήγε από μόνος του, δηλαδή πήγε, εμφανίστηκε και χτύπησε την πόρτα, την άνοιξε, μπήκε μέσα και είπε: «Γεια σας, γίνομαι σταθμάρχης Λάρισας». Κάποιος τον έβαλε εκεί. Κάποιος δεν πρέπει να απαντήσει γι' αυτό. Όχι εγώ πάντως. Όχι εσείς, αλλά επειδή έχετε μια κατατριβή, σας ρωτώ. Θα πρέπει κάποιος να απαντήσει. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να βγαίνει κορυφή. Όχι βέβαια, αλίμονο. Αλίμονο. Κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό. Σε κάποια στιγμή εμείς συνδικαλιστές να απολογούμαστε για λάθη τα οποία έχει κάνει εργοδοσία. Σε καμία περίπτωση. Να βγουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να απαντήσουν. Ναι, εγώ συμφωνώ. Ούτε η εταιρεία για την ώρα, ούτε ο ΣΕ,
Είχαμε απλά δύο παρατήσεις κατόπιν εορτής και πιέσεων σε ανώτερα κλιμάκια στον ΟΣΕ, αλλά μέχρι εκεί. Άρα, κύριε Πρόεδρε, στην ουσία, αυτή τη στιγμή, χωρίς τα συστήματα έξτρα ασφάλειας, τα οποία θα μπλοκάρουν και το λάθος και την αυλεψία και την αστοχία, έχουμε θέμα. Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος τον Απρίλιο, ο οποίος ήταν για αυτή την ασφάλεια των συστημάτων, ο οποίος άνθρωπος είπε, θυμάμαι, 200 χιλιόμετρα την ώρα σε ένα κομμάτι που δεν ξέρουμε αν είναι σπασμένη η ράγα, δεν μπορούμε να το δούμε. Αυτό είναι που είναι τηλεδιοίκηση, πώς λέγω, ναι. Άρα, τελικώς τι πρέπει κατά τη γνώμη σας, όχι να γίνει, το είπα τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να έχουμε κατά νου, γιατί φτάσαμε εδώ να έχουμε 113 ανθρώπους, τώρα εντάξει αγνομία, 113 άνθρωποι επισήμως, γιατί ανεπισήμως δεν το ξέρω. Αλήθεια, παρότι δεν είναι δική σας ιστορία αυτή, στο τρένο υπάρχει περίπτωση να έχει ανεβεί κόσμος ο οποίος θα κόψει εισιτήριο μέσα στο τρένο και δεν πρόκαμε να κόψει το εισιτήριο? Ναι, και αυτό δεν είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιδείξατε. Το τρένο έχει 8 βαγόνια. Mm-hmm. Αν μπει ο επιβάτη στο 8ο, την ώρα που επιβιβάζεται, μέχρι να τον βρει ο έλεγχο, που μπορεί να είναι στο δεύτερο βαγόνι. Μάλιστα. Και αυτά είναι 100 μέτρα, α πούμε. Να περάσει από όλου του επιβάτε. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Υπάρχουν 10, 15, 20 λεπτά. Μπορεί να υπήρχε κόσμο ο οποίο μπήκε και δεν έχει τσεκάρει το εισιτήριό του. Δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή. Το ακούω κι εγώ αυτό που λέγεται. Αλλά μπορεί να μην έχει τσεκάρει το εισιτήριό του εκείνη τη στιγμή. Ακόμα ο ελεγκτή. Για να ξέρουμε πόσοι ακριβώ με το νούμερο ότι. Την απόλυτη προσέγγιση, με καταλάβατε. Η φίλη Μαρία λέει καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη στον κύριο Πρόεδρο. Το κόστος από Θεσσαλονίκη Αθήνα είναι 46 ευρώ με το τρένο. Με το Αιγαίο ταχύ πάνω από 80 ευρώ με βενζίνη και διόδια. Το κτέλ κάνει περίπου 7,5 ώρες. Το ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η κόρη μου. Εκεί είναι το κλειδί. Ποιοι δεν θέλουν να ενισχύεται ένας καλός σιδηρόδρομος στη χώρα. Τα είπε όλα. Κύριε Πρόεδρε, τι κέντρο λοιπόν τηλεματικής θα εγκαινίαζε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός την ίδια μέρα που τους πρόκαμε το δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη? Αυτό αναρωτήθηκα κι εγώ. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Αυτό αναρωτήθηκα κι εγώ δημόσια τώρα. Μία ώρα πριν γίνει αυτό το ατύχημα, το τραγικό. Δηλαδή, τι να πω γι' αυτό. Κι εγώ αυτό αναρωτήθηκα. Πήγα έναν συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη, μου λέει Κώστα, έχουμε αυτό και αυτό εδώ, βγάζουν κάτι τέντες. Μου λέει, ξέρεις κάτι. Λέει, τι εγκαινιάζουν. Μου λέει την τηλεδιοίκηση. Λέω, ποια τηλεδιοίκηση? Και έβγαλε τότε μια ανάρτηση στο. Στα social, λέω. Τι εγκαινιάζει τέλος πάντων. Αυτό. Η γραμμή από χθες το βράδυ είναι ότι θα εγκαινιάζονταν η σύνδεση προαστιακού, δεν ξέρω αν υπάρχει, της Θεσσαλονίκης με το μετρό. Η τηλεματική αυτή. Είναι άσχετη. Εντάξει. Λέει. Να καλέσουμε και τους οδηγούς του μετρό να μας πούνε. Μάλλον έχει το μετρό οδηγούς. Εντάξει. Προαστιακός υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και πηγαίνει στη Λάρισα, αλλά δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Δηλαδή είπαν αυτό το πράγμα ότι θα συνδυόταν. Μάλιστα. Μία τέτοια διαρροή υπάρχει non-paper. Έτσι λειτουργούμε χρόνια τώρα. Για να ξέρουμε. Τι αφορώ. Μάλιστα. Τα GPS ως άμεσο μέτρο θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Εξειδικευμένα GPS, όχι τα GPS γενικώς. Θα τα ακούγατε ως σωματείο? Εμείς θα ακούσουμε οποιαδήποτε πρόταση τεχνολογική μπορεί να βοηθήσει ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια. Ασφαλώς. Μάλιστα. Αν μπορεί να βοηθήσει, ασφαλώς. Ο Σάκης λέει, Πρόεδρε, τα τρένα δεν δουλεύουν σωστά. Αν γίνει το όποιο πασάλιμα και με κάθε αυθεντικό φιλότιμο των εργαζομένων να βοηθήσουν και χτύπα ξύλο, μην γίνει μια επόμενη στραβή, θα σας τα φορτώσουν εσάς όλα στο τέλος. Εδώ ήδη λένε γιατί δεν κάνετε απεργίες, ενώ και απεργίες έγιναν και ήδη σας λέγατε όσα. Στις απεργίες να πούμε στους ακροατές σας ότι το 99% κυρίζονται παράνομες. Να μην έχουν την αυταπάτη ότι με τον νόμο ψηφίστηκε. Διασαλεύεται την τάξη και την ηρεμία των υπολείπων, μάλιστα. Ναι, ναι. Η απεργία πλέον έχει. Και προσέξτε, έχει εισαχθεί και μία έννοια, η οποία όχι μόνο απαγορεύει αυτό ο νόμος στην απεργία, αλλά λέει ότι αν ο συνδικαλιστής μπει στο χώρο εργασίας, αν μπει έτσι, και κοιτάξω εγώ εσάς τα μάτια, τι κάνει σήμερα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ότι εγώ σας πιέζω να κάνετε απεργία. Μάλιστα. Και η απεργία κυκλίνεται και εκεί παράνομη. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει εδώ να πάτε να κάνετε απεργία διαρκείας και όλος ο κόσμος θα είναι μαζί σας. Αν τολμήσουν να σας ακουμπήσουν, θα καεί χώραλη. Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης. Κάναμε απεργίες διαρκείας το 2010, δεν μας πιστέψαν τότε. Το ξέρω. Και πάλι θα κάνουμε, μην ανησυχείτε. Δεν είναι. Οι ακροτές, δηλαδή, εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε, θα το κάνουμε. Ο Χρήστος από το Βιετνάμ σας λέει το εξής, από το Βιετνάμ το μήνυμα. Από την κοινότητα των Ελλήνων το Βιετνάμ, τα συλληπιτήρια στις οικογένειες και των εργαζομένων. Ένας δάσκαλος στη σχολή εμπορικού ναυτικού ξεκίνησε το μάθημα λέγοντας ότι τα πλοία υπάρχουν, άνθρωποι και άνθρωποι κάνουν λάθη. Και ξεκίνησε το μάθημα για τα ραντάρ. Τώρα στο Βιετνάμ, ακούστε τι μήνυμα έρχεται. Κύριε Πρόεδρε, να μην σας κουράσω άλλο. Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, παρακαλώ πολύ, για όλο αυτό, τι πρέπει να έχει καθαρό
ο κόσμος, γιατί ακούω πολλούς δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών. Πότε είναι ώρα για απόδοση ευθυνών? Ο κόσμος τι πρέπει να καταλάβει λοιπόν? Η ώρα για τις απόδοσεις ευθυνών θα το πούνε αρμόδιοι πότε είναι. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να το πούμε. Καλά, εγώ δεν λέω νομικά. Καταλάβατε. Πρέπει οι αρμόδιοι να δώσουν τις απαντήσεις. Εγώ το μήνυμα θέλω να στείλω είναι ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα πραγματικά όπως το κάναμε. Γι' αυτό και σε μια φιλική κουβέντα, να την πω. Με κάποιον συνάδελφό σας, λέω εγώ τουλάχιστον, ενώ η ψυχολογία μου είναι γιατί είχα τους συναδέλφους μου, έτσι. Θεωρώ ότι έκανα πραγματικά σαν συνδικαλιστής το μέγιστο των ανεργιών που θα μπορούσα να κάνω σε ένα πεδίο εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε τον αγώνα, θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε. Ξέρουμε ότι τώρα θα μας ακούνε και πραγματικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξηθούν. Θα ακούσουμε όλες τις προτάσεις, όπως αυτό που είπατε για την τεχνολογία και τα GPS, για να, να αυξηθούν οι παράμετροι της ασφάλειας. Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό που βλέπατε ως πρώτο μείζον θέμα? Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Κάθε μέρα που πιάνατε τα πιδάλια του τρένου και λέγατε «ρε παιδί μου, είναι δυνατόν», τι είναι αυτό που δεν μπορούσατε να καταπιείτε με τίποτα οι μηχανοδηγοί? Και αυτό ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα και ότι βλέπαμε τον κόσμο καθημερινά να πολλαπλασιάζεται και να δυνατούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Γιατί όταν δεν υπάρχουν αυτά τα συστήματα, καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά τρένα, γιατί η χωρητικότητα του δικτύου είναι μικρή. Ερχόταν ο κόσμος, γεμίζαν τα τρένα σφυκτικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Και εμείς να εξηγούμε ένας άνθρωπος τώρα σε 500 ότι παιδιά δεν μπορούμε να βάλουμε παραπάνω, γιατί δεν λειτουργούν τα συστήματα που μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του δικτύου, μεγαλύτερη συχνότητα δρομολογίων. Τι να σας πω, αυτό δηλαδή το γαμώτο που σας λέω. Ξέρετε το 10 και το 11, όταν είχαμε το πρώτο μνημόνιο, πόσοι τρίψαν τα χέρια τους χαρτογιακάδες που ο εξυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση ξεκινούσε από τον ΟΣΕ. Το θυμάστε? Το γνωρίζω. Μάλιστα. Αυτός ο εξυγχρονισμός και αυτή η μεταρρύθμιση, 113 άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.